Καμίνη θυμίζει όλη σχεδόν η χώρα από τις ψηλές θερμοκρασίες που θα συνεχιστούν όπως όλα δείχνουν και τις επόμενες ημέρες, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Ο καθηγητής μετεωρολογίας Άρης Μπαρτζόκας ρωτήθηκε για τις θερμοκρασίες που επικρατούν και στην περιοχή μας και εξήγησε ότι ανάλογα θα κινηθούν και οι επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες όλες τις επόμενες ημέρες, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει και ίσως και να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Στο μεταξύ, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες ενέργειες θα πρέπει να ακολουθούμε και ποιες να αποφεύγουμε προκειμένου να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας. Ειδικότερα, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε χώρους καιρούς και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία και ντυνόμαστε με ελαφριά ρούχα. Καταναλώνουμε πολύ νερό και ελαφριά γεύματα. Όταν έχουμε βρεθεί σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία, κατόπιν θα πρέπει να ακολουθήσει ένα χλιαρό μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε τρεις κατηγορίες ατόμων: άτομα άνω των 60 ετών, τα βρέφη και τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική φροντίδα. Πράγματι, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος ασυνήθιστη για το καλοκαίρι, όχι διότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά διότι αυτές οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όντως μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, η οποία πλήττει κυρίως την Δυτική Ελλάδα, και τούτο διότι οι θερμές αέριες μάζες έρχονται από την περιοχή της Τινησίας και της Αλγερίας, από τα νοτιοδυτικά προς τα βόρειο-ανατολικά και βρίσκουν τη Βαλκανική από την πλευρά που βρίσκεται η Ήπειρος. Σήμερα το πρωί η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν γύρω στους 18 βαθμούς και εκεί θα παραμένει και τις επόμενες ημέρες. Η μέγιστη όμως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάνει τους 38. Και αυτό είναι δυσάρεστο λίγο. Και μάλιστα όταν δουλεύουν τα κλιματιστικά μέσα στον αστικό ιστό, τότε αυξάνεται η θερμοκρασία μέσα στους δρόμους της πόλης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν λίγο προσεκτικοί καταρχάς στην καθημερινή μας ζωή, να μην εκτιθέμεθα πολλές ώρες στον ήλιο, να πίνουμε νερά όπως ξέρουμε, να αποφεύγουμε την άσκηση τις θερμές ώρες της ημέρας και να δροσιζόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Να ρωτήσω κύριε Μπαρτζόκα, πότε θα δούμε τέλος πάντων μια αποκλιμάκωση αυτών των θερμοκρασιών των μεγίστων κυρίως? Με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα υπάρξει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας λόγω ανάπτυξης νεφώσεων. Ενδεχομένως, αυτό το λέω έτσι με κάποια επιφύλαξη, το ενδεχομένως να έχουμε και κάποια βροχή το απόγευμα η οποία θα μας ανακουφίσει. Αλλά μετά την Πέμπτη πάλι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται να πέφτει, να υποχωρεί αυτό το κύμα καύσωνος, διότι έχουν κάτσει ακριβώς πάνω από εμάς οι θερμές αέριες μάζες σε όλο το ύψος της ατμόσφαιρας μέχρι το τέλος του μηνός. Υπομονή λοιπόν και με προσοχή την κατανάλωση του ύδατος. Να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τη χρήση του ύδατος για άρδευση, για να έχουμε όλοι να πίνουμε νερό.